πολύ πολύ ουσιαστική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, γιατί το θέμα του ενδοσχολικού εκφοβισμού, γενικότερα του εκφοβισμού, είναι ένα ζήτημα σχέσεων. Τίποτα άλλο. Και η τέχνη αποκαθιστά αυτές τις σχέσεις. Όταν διαταράσσουν, με οποιοδήποτε τρόπο αποκαθίσταται. Η απάντηση που έχουμε εμείς στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί το θέμα το παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε σε αυτό περίπου από το 2006, πολύ πριν αρχίσουμε να το συζητάμε, είναι μια ουσιαστική παρέμβαση μέσα στα σχολεία, στήριξη των εκπαιδευτικών. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι αυτή που μπορεί να δώσει την απάντηση στα παιδιά, στο πώς και οι μαθητές και οι μαθήτρες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες σχέσεις κατεστραμμένες μέσα στο σχολείο και λύσεις υπάρχουν σε όλα αυτά τα προβλήματα. Το θέμα είναι να μπορούμε να παράγουμε άμεσα, συνεργατικά και σιγά σιγά να αλλάξει. Μια μέρα στην άλλη δεν γίνονται όλα αυτά. Κρατάω την κουβέντα της κυρίας Χριστίδου που είπε ότι η σιωπή δεν είναι εξουσιακός και εμείς συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο το μήνυμα που προσπαθούμε να στείλουμε στα παιδιά είναι ότι μυστικά που με κάνουν να ντρέπομαι, να φοβάμαι και να μην μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια δεν υπάρχουν. Μυστικά που με κάνουν να αισθάνομαι άβολα, μυστικά που με κάνουν να νιώθω βρώμικος ή βρώμικη δεν υπάρχουν. Ό,τι και να έχω κάνει, ό,τι και να έχω πει, όπως και αν είμαι εξωτερικά, κανένα δεν έχει δικαίωμα να με χτυπήσει, να με βρίσει, να με αγγίξει με τρόπο που δεν είναι σωστός. Είναι πολύ σημαντικό που παίρνουμε τις φωνές σας για να στείλουμε αυτό το μήνυμα συμβολικά, συνειδησιακή αφύπνιση όλης της κοινωνίας για ένα πρόβλημα που είναι επιστημονικά χαρακτηριστεί ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, γιατί έχει επιπτώσεις στην ελληνική ζωή. Δυστυχώς η χώρα μας έγινε και μάρτυρας, και όχι μόνο μάρτυρας, έζησε και μια απώλεια λόγω εκφοβισμού, όχι μια, απλά μια και έτσι διαστάσεις. Σαν χαμόγελο του παιδιού, όπως είπε και η Μάρα, είμαστε καθημερινά 10 ψυχολόγοι, κοινωνικοί υπηκοί, είμαστε μέσα στα σχολεία, συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς, συνεργαζόμαστε με τα παιδιά, με την ηγεσία του Υπουργείου και με όλους τους παράγοντες, για να ένας από τους φορείς, υπάρχουν και άλλοι, εμείς είμαστε ένας από αυτούς, για να δώσουμε και να διευκολύνουμε αυτή τη λύση. Οπότε η υποστήριξη που μας δίνεται πέρα από το συμβολικό, να δώσουμε το μήνυμα, είναι και ουσιαστική, είναι και πρακτική και όντως τελειώνοντας με την υπολογίση. Και όντως η τέχνη είναι μια απάντηση. Δεν θα με πέρα και τη δύσκολη που λέει, Στέφανε, θέλω να έρθω στο σχολείο γιατί έχω ένα πρόβλημα, σοβαρό, με ζήτημα εκφοβισμού, τι να κάνω. Να δούμε μια παράσταση, ένα παιδικό θέατρο, να ακούσουμε μια μουσική, να το συζητήσουμε μετά από τώρα τα παιδιά, να δούμε κάτι που θα καταλάβουμε, είναι πολύ ουσιαστικό. Και πάλι σας ευχαριστώ.